είχατε μαλώσει και δεν το μάθαμε ποτέ. Η Σιλένα σε λιγότερο από 5 χρόνια θα θέλει να κάνει παιδί. Ο Άλεξ κάθεται καμιά φορά στο Μέγκε για να κάνει cyber sex. Ο Άλεξ δεν πολύ συμπαθεί το Στέλιο. Πιστεύω ότι η Σιλένα ήταν κνήτησα. Έχουμε ψιλοβαρεθεί να κάνουμε βίντεο στο YouTube. Τι ωραία. Sorry Γιάννη. Εντάξει, Γιάννης τώρα είναι μαθημένος. Είμαστε σήμερα εδώ και νομίζω ότι κάθε φορά που κάνουμε Q&A, υποθέσεις σας για μας κτλ. Είμαι λίγο πιο χαρούμενος γιατί κάπως νιώθω ότι ξεφεύγει το μυαλό μου, ρε παιδί μου. Δεν είναι μόνο αυτά που έχω εγώ στο μυαλό μου. Μπαίνουν και οι άλλοι μέσα στο βίντεο. Κατάλαβες πώς το λέω. Εγώ κάθε φορά που κάνουμε υποθέσεις σας για μας βλέπω πόσο κόσμος καταλαβαίνει ό,τι να είναι. Α. Ναι, και αυτό ισχύει, αλλά γι' αυτό κάνουμε βίντεο υποθέσεις για μας, για να τοποθετηθούμε επί κανέλου. Έχει πλάκα να βλέπεις, ρε παιδί μου, τι μπορεί να σκέφτεται ένας άνθρωπος που δεν σε γνωρίζει για εσένα. Απλά αυτό πάντα με στεναχωρεί όταν είναι πολύ out κάποια πράγματα. Εγώ νομίζω ότι μας στεναχωρεί το ότι εμείς δεν μπαίνουμε στη διαδικασία, ας πούμε, να κάνουμε υποθέσεις για άτομα που βλέπουμε. Τύπου, ο τάδε με την τάδε που μπορεί να έχουν σχέση και να φαντάζεσαι, α, αυτή τη βδομάδα, επειδή τους είδα λίγο κάπως, μάλλον είναι τσακωμένοι. Ναι, τώρα θα είναι στα χωρίσματα, τώρα θα τα ξαναβρήκαν. Δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Και αν... μπορεί, ας πούμε, ο άλλος να έχει 2 μέρες στο κέφαλο. Ναι. Ή τελευταία δεν κάνει εκείνα τα βίντεο που. Τάδε, άρα μάλλον θα έχει χαλάσει ο υπολογιστής και δεν θα μπορεί να παίξει παιχνίδια, ξέρω εγώ. Ναι. Που λίγο η φαντασία τρέχει πιο πολύ από όσο τρέχει δική μας. Θα ξεκινήσω με υποθέσεις που έχουν να κάνουν με την προσωπικότητά μας, ας πούμε. Και λέει εδώ πέρα μια κοπέλα, Σιλένα, είσαι πολύ γλυκός άνθρωπος στη ζωή σου. Άλεξ, κρύβεις στεναχώρια καλά. Θες να πεις να απαντήσεις εσύ σε αυτή την υπόθεση. Όχι το αν είσαι γλυκός άνθρωπος. Να το πάρεις πάνω σου. Αυτό ήταν το σχέδιό του. Να βάλει να κάνω εγώ τη δύσκολη δουλειά. Όχι, εντάξει, έχω κι άλλα. Να απαντήσω κι εγώ. Πιστεύω, δεν ξέρω. Ναι, είμαι γλυκός άνθρωπος παρότι. Δεν μου φαίνεται, μου έχουν πει. Και νομίζω ότι όντως είσαι ένας άνθρωπος που κρύβει πάρα πολύ καλά τη στεναχώρια του σε βαθμό αηδίας. Πιστεύω ότι αν με ξέρεις, μπορείς να καταλάβεις ότι είμαι στεναχωρημένος. Το ότι μπορεί να κάνω βίντεο να είμαι κουρέλι στεναχώριας και να μην φανεί, ναι. Αλλά νομίζω ότι στην κανονική μου ζωή, η μέρα που είμαι στεναχωρημένος, το γράφει το κουτελό μου. Είμαι στεναχωρημένος. Τη μέρα που παραείσαι, γράφει το κουτελό σου. Νομίζω ότι είναι και μέρες που ζορίζεσαι. Όχι με την ίδια ένταση, ρε παιδί μου. Ναι. Που απλά εγώ το καταλαβαίνω γιατί σε ξέρω 20 χρόνια και δεν θα πεις, ρε γαμώτο, έχω σπαστεί με αυτό. Ναι. Ή θα πρέπει να σε ρωτήσω, Αλέξανδρε, τι έχεις, σε βλέπω λίγο κάπως. Ότι δεν θα έρθεις να πεις. Ο άλλος θα το ξεφουρνήσει κατευθείαν, ναι. Ξέρω κάποιος άλλος. Θα το επιβεβαιώσω υπ' αυτή την έννοια. Η Σιλένα είναι κρυφοφασαία. Κρυφωτή. Κρυφοφασαία. Πώς εννοούμε το φασαία όμως. Δεν ξέρω πώς το εννοεί, αλλά και καλά υποθέτω ότι είναι. Υποθέτω για την υπόθεση. Ναι. Ότι και καλά δεν είναι μόνο έτσι όπως δείχνει, είναι και φασαία. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να ακούει, ξέρω εγώ, τα τραγούδια που ακούει, αλλά μπορεί να ακούει και τρανό. Κάτι που ακούνε οι σημερινοί φασαίοι. Τώρα, τρανός είναι παράδειγμα. Νιώθω ότι έχω πολύ αλλιώς στο μυαλό μου το φασαίος. Δηλαδή, νόμιζα ότι φασαίος είναι αυτός που πάει, ας πούμε, στην Αμοργό για κάμπινγκ. Αλλά είναι μια έκφανση αυτή. Αλλά το υπερδιαφημίζει κιόλας. Ότι... η ζωάρα που κάνω εγώ. Ναι, ότι δεν είναι τύπου όντως εγώ γουστάρω την επαφή με τη φύση. Story. Ναι, είναι. Του αρέσει και η επαφή με τη ναι. φύση, αλλά θέλει να το περάσει. Εγώ δεν είμαι σαν εσά. Ναι. Απλά ξέρεις όπου μπαίνει το κρυφό και καλά. Άρα ναι, είσαι ναι, και ναι. κάτι που δεν δείχνεις γενικότερα. Εγώ θα διαφωνήσω. Όσο μεγαλώνω, το νιώθω περισσότερο ότι δεν μπορώ να είμαι ένα πράγμα. Σίγουρα. Δηλαδή, δεν μπορώ να είμαι μόνο αυτή που ακούει έντεχνα και, ή μόνο αυτή που ακούει metal ή μόνο αυτή που ντύνεται πιο Χι. Κυρία που είμαι σήμερα ή αυτή που ντύνεται πιο γκωθό, όπως το λένε. Γκωθό μεταλλού. Είναι γκωθομεταλλού, κυρία. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Κάποιος υποθέτει ότι ο Άλεξ λέει κάνει μπάνιο σε θερμοκρασίες κολάσεως, ενώ η Σιλένα με χλιαρό νερό. Απ' τη δική μου μεριά είναι ψέμα. Και από τη δική μου είναι ψέμα. Εγώ κάνω μπάνιο σε θερμοκρασία κολάσεως. Μένα με νοιάζει αν έχει μόνο απλά να μην είναι κρύο. Να είναι ζεστό, αλλά όχι να βγάλω την πέτσα μου. Να βγαίνουν υδρατινή στο παρακάτω σπίτι. Κανονικό. Ανεκτό. Άσε που με τα πολύ μεταβαμμένα μαλλιά δεν μπορώ να κάνω και με πάρα πολύ ζεστό. Ναι, το θυμάμαι αυτό το στράγγελ που είχα κάποτε
και αποφάσισε ότι δεν θα υποφέρω εγώ για να αντέξει το χρώμα στα μαλλιά. Δεν είπα κάνω κρύο, απλά σκέφτομαι ότι α, έχεις βαμμένα μαλλιά. Λίγο πιο κρύο, λίγο. Λέει εδώ μια υπόθεση. Η Σιλένα φτάνει από D2 σε F5 εύρος φωνής. Και επειδή έχω πολλές άγνωστες λέξεις, θα το ρωτήσω, γιατί ούτε καν το ξέρω. Ναι, αυτός τώρα πιστεύει ότι εγώ έχω 3 οκτάβες έκταση. Δεν είναι πολύ μακριά. Δεν νομίζω όμως ότι είναι τόσο. Διαψεύδεις αυτή την υπόθεση. Δεν νομίζω ότι φτάνω τόσο χαμηλά. Είμαι μεσόφωνος. Έχω να μετρήσω πάρα πολύ καιρό την έκτασή μου, καθότι προσπαθώ για αρχή να αλλάξω τοποθέτηση, για όσους ξέρουν. Μέχρι εκεί. Αυτό ήταν. Ναι, ναι, αφού δεν είχα να απαντήσω. Το Fabulous θα ρώταγες. Έχω κι άλλα. Όπως το πιστεύω ότι η Σιλένα ήταν κνήτησα. Όχι, αυτό δεν το έχω δει. Φοράω και κόκκινα σήμερα. Είναι κνήτησα. Το επιβεβαιώνω εγώ. Φαίνεται άλλωστε από τα χρυσά κοσμήματα. Που κνήτησα όμως τι είναι. Είσαι γραμμένη να πηγαίνεις, να κατεβαίνεις, να μοιράζεις φυλάδια, να πηγαίνεις σε πορείες ή κνήτησα. Απλά πιστεύω αυτή την ιδεολογία. Δεν ξέρω, δεν ήμουν ποτέ κομματοποιημένη και ευτυχώς δεν μπήκα και σε δημόσιο ελληνικό πανεπιστήμιο, οπότε δεν ήρθα και καθόλου σε επαφή με αυτά. Ναι, ότι δύο σημειώσεις είχα πάρει από τον καθένα ναι. Και ούτε είχα ασχοληθεί ποτέ. Δεν. Επίσης νομίζω ότι αν μπω έτσι αυτή τη στιγμή στην ΚΝΕ, θα με θα φύγει ΚΝΕ. Αφού δεν με είδε σε καμιά άλλη πλευρά, καλά να λέμε. Η Σιλένα υποθέτω ότι σε λιγότερο από 5 χρόνια θα θέλει να κάνει παιδί. Το διάβασα χθες το βράδυ αυτό. Και γελάσα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γιατί. Εγώ θα ήθελα σε λιγότερο από 5 χρόνια. Σε λιγότερο. Όχι σε ένα. Ότι μέχρι τα 35 να το έχω υιοθετήσει είναι το μαυράκι. Είναι τόσο περίεργο που έχουμε φτάσει σε αυτή την ηλικία που όντως είναι πιθανό σε 5 χρόνια να έχει παιδί. Και νιώθω πάρα πολύ άβολα. Αν πάρα και πολύ μόνη μου. Όταν το λέω, αντυχεί στα αυτιά μου και λέω όχι, δεν έχω κάνει ακόμα αυτά που θέλω για να πω ότι τώρα θα ασχοληθώ με ένα παιδί. Αλλά μετά λέω α. Αλλά άμα δεν το έχω κάνει σε 5 χρόνια, δεν το έχω κάνει σε 7 χρόνια, μήπως για τα δικά μου δεδομένα πάει πολύ αργά. Έχω κι αυτό. Για τα δικά μου. Γιατί δεν θα μείνεις έγκυος, οπότε δεν έχεις και ιδιαίτερο χρονικό περιθώριο. Ναι, αλλά και πάλι θα έρθει ένα παιδί υιοθετημένο και θα θέλω να είμαι ένας σφριγγυλός και νεαρός πατέρας. Θα είσαι μέχρι τα 90 σου εσύ. Θέλω όμως να είμαι και στην ψυχή, έτσι, ένας νεανίζων πατέρας που θα είναι μέσα σε όλα. Το δυνατόν, γιατί δεν θα είμαι, αλλά κατάλαβες. Σκέφτομαι αυτό το καψερό παιδί που γιατί θα μάθει. Χαρά θα περάσει. Πρώτα θα πει αναβύση και μετά μπαμπά. Πες μου, παιδί μου, το 12. Και έλασε τα ίσο μετά. Νομός Ευρυτανίας πρωτεύουσα. Είμαι ο περίεργος πόντα. Την πρόνοια θα πάρω τηλέφωνο. Θα έχω εξηγήσει στην πρόνοια το παιδί θα γαλουχηθεί με τα καλύτερα ακούσματα. Γενικώς πιο μικρή σκεφτόμουν ότι δεν ξέρω αν θέλω να κάνω παιδί και αν θέλω να κάνω παιδί, ίσως θέλω να κάνω ένα παιδί κτλ. Και νομίζω ότι τον τελευταίο 1,5 χρόνο μου είναι 99% ξεκάθαρο ότι δεν θέλω να κάνω παιδιά. Οπότε είναι πάρα πολύ αστεία αυτή η υπόθεση. Δεν ξέρω αν θα τα φέρει έτσι η μοίρα που αυτά να στο δημιουργεί κι άλλο σκέψη. Γιατί το τι σκέφτομαι εγώ τώρα μπορεί να αλλάξει πολύ εύκολα και με τις συνθήκες της ζωής μου και με τους ανθρώπους που θα έχω κοντά μου και το πώς μπορεί να μου τη βαρέσει. Αλλά θα τα ξαναπούμε σε 5 χρόνια. Θα σας απαντήσει ξανά σε 5 χρόνια. Εγώ παιδί δεν θα έχω κάνει πάντως. Ο Άλεξ κάθεται καμιά φορά στο Μέγκε για να κάνει cyber sex. Δεν κάθομαι να κάνω cyber sex για πολλούς λόγους. Γενικώς ή στο Μέγκε, κάθεσαι αλλού. Ούτε εκεί, ούτε πουθενά. Αφενός γιατί εάν έκανα cyber sex θα προτιμούσα να κάνω με άνθρωπο ενώ που ξέρω, που έχουμε μια επαφή ρε παιδί μου, που έχουμε μιλήσει δύο φορές έστω ιντερνετικά και ψινόμαστε. Όχι τώρα σε τυχαία κάμερα που αλλάζει να πετύχω κάποιον και να κάνω ένα. Γιατί μπορεί να πετύχει και κανένα γνωστό. Α, εντάξει, αυτό δεν θα με πείραζε γιατί μπορεί να τον ήθελα το γνωστό. Μπορεί να πετύχει και ένα γνωστό που να μην θες να πετύχει. Αυτό ισχύει. Πώς έλεγε σε κάτι ιστορίες, οικογενειακά μυστικά, τον γκέι ξάδερφο. Α, ναι, πόπο που είχε με γίνει στα κόμμεντα από κάτω. Ναι, ναι, το θυμάμαι. Όχι, όχι. Και επίσης, νομίζω ότι δεν θα μου άρεσε γενικά, όχι το να φαίνομαι να κάνω σεξ, με αυτό δεν θα είχα θέμα. Δεν μου αρέσει αυτή η συνθήκη γιατί νιώθω ότι ξεκινάς εσύ μόνος σου στο σπίτι σου να φτιάχνεσαι. Δηλαδή, πρώτα έχεις φτιαχτεί πριν γεννηθεί η επιθυμία και η δονή. Ναι. Ενώ άλλο το τι ωραία που τα λέμε εδώ και κάνουμε τα δικά μας, θες να μπούμε και εκεί να μας βλέπουν ή να βλέπουμε. Αυτό το ναι, αυτό μου και ακούγεται εγώ λίγο πιο, πιο λογικό. Εύκολα, αλλά... Δεν κάθομαι τα βράδια. Τα βράδια κάθομαι στην τηλεόραση, στο TikTok, σε πιο καθημερινά πράγματα. Ψέματα σας λέει. Όχι, μωρέ, έτσι για πλάκα α, το όχι. Και να δυναμητήσω λίγα την ατμόσφαιρα και να πω, υποθέτω ότι ο Άλεξ χαίρεται όταν τον χαιρετάει κάποιος φαν στο δρόμο, ενώ η Σιλένα όχι. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Μου δίνει μια πολύ μεγάλη, όχι χαρά, ικανοποίηση.
ειδοποίηση, γιατί είναι αυτό που νιώθεις ότι αυτός που σου γράφει ένα comment ή που βλέπεις έναν αριθμό followers αναλογεί σε κανονικούς ανθρώπους που μιλάνε, σκέφτονται. Δηλαδή, πολλές φορές το day to day βλέπεις απλά σχόλια και username και δεν το συνειδητοποιείς. Οπότε το από κοντά έχει την άλλη χαρά. Η Σιλένα δεν είναι ότι δεν χαίρεται, νομίζω ότι είναι πιο πολύ στη φάση που θα την πετύχεις. Δηλαδή, αν είναι χαλαρή ότι έχω κατέβει στην Ερμού για βόλτα, είναι πιο ok. Άμα βιάζεται, άμα έχει ξυπνήσει στραβά, άμα, νομίζω ότι εκεί θα δυσκολευτείς λίγο περισσότερο. Όχι, δεν θα χαιρετήσεις, αλλά δεν θα το χαρείς. Χαίρομαι πάρα πολύ κάθε φορά που έχει έρθει κάποιος να μου μιλήσει. Μου φτιάχνει πάρα πολύ το κέφι. Καμιά φορά με δυσκολεύει όταν ο κάποιος είναι πιο άβολος από μένα, που πρέπει εγώ να κάνω την extrovert. Ναι, και λέω, δεν λειτουργεί έτσι, παιδιά. Άμα είναι να μου μιλήσεις, μίλα μου. Δεν μπορώ να το κάνω μόνη μου αυτό, έχω πρόβλημα. Μόνο αυτό με δυσκολεύει. Εκτός από μία φορά που κάποιος έχει έρθει στη στιγμή που ήταν πολύ προφανές ότι δεν ήταν η ώρα να μου μιλήσει, ναι, γιατί έκλαιγα. Ναι, εκεί δεν χάρηκα. Αλλά κατά τα άλλα χαίρομαι πάρα πολύ κάθε φορά. Απλά και εγώ, όταν ας πούμε βιάζομαι και περπατάω, είμαι στο τρέξιμο, είμαι αγχωμένος, σκέφτομαι κάτι, χαιρετάω, μιλάω και μετά φεύγοντας λέω, μωρέ, μήπως φάνηκα πολύ απότομο. Εγώ το σκέφτομαι αυτό, όταν μήπως βιάζομαι, κάτι, ναι, κτλ. Αλλά απ' την άλλη, πώς πω, δεν μπορώ να εξηγήσω εκείνη την ώρα σε τι mood είμαι. Οπότε κάνω το καλύτερο που πιστεύω. Αλλά μετά λέω, μήπως έπρεπε. Φάνηκα κάπως, ναι, αυτό. Υποθέτω ότι ο Άλεξ μπορεί να κάνει και τουλάχιστον μία μέρα έρευνα για βίντεο. Όχι, ενώ μία μέρα δεν κάνω. Νομίζω ότι κάνει ένα τέταρτο έρευνα για βίντεο πλέον. Μία μέρα δεν κάνω. Ανάλογα το τι βίντεο είναι, ας πούμε στα clickbait άρθρα, μου πήρε, ξέρω εγώ, μία ώρα, μία μισή, γιατί παράλληλα όπως έψαχνα, χάζευα, έβρισκα κάτι που δεν μ' αρέσει, δηλαδή το έψαξα λίγο παραπάνω. Αλλά όχι, θεωρώ ότι γύρω στο μισάωρο max, ανάλογα και τι είναι, ή ας πούμε τα rant, δεν είναι ούτε τέταρτο, ούτε μισάωρο, γιατί κάθε φορά που με ενοχλεί κάτι απλά το σημειώνω. Οπότε μετά τα έχω έτοιμα. Αλλά μήπως αυτό είναι μπηχτή για σένα, ότι δεν κάνεις μία μέρα? Ότι και καλά, ο Άλεξ κάνει πολλή έρευνα, άρα εσύ δεν κάνεις? Ή εγώ είμαι πολύ πονηρή? Εσύ είσαι η Νονά Φιλιών. Που όλους τους φιλιώνει. Που όλους τους φιλιώνει. Εγώ παλιά έκανα πολύ περισσότερη έρευνα. Φέτος που είμαι τέζα, δεν ξέρω καν πώς κάνω. Δηλαδή, σηκώνομαι, λέω στο Δημήτρη, να σου πω αυτό και αυτό. Για πες κανένα καλό. Μπας και μου ξεκολλήσει το κεφάλι. Με τη βοήθεια του κοινού τα κάνει. Με το τη βλέπετε. Βοήθεια του κοινού τα κάνω καμιά φορά, ναι. Είναι χρήσιμο, γιατί σκέφτεται πολύ διαφορετικά πράγματα από ισχύει. Μένα. Και μπορεί να σου πει πράγματα, ναι, που, ναι, δεν θα τα έγραφες γιατί τα θεωρείς δεδομένα. Ναι, ναι. Ενώ τα πιστεύεις ή, ναι, τα σκέφτεσαι κι εσύ. Το δίνω αυτό. Ότι δεν θα μπορούσαμε να συγκατοικήσουμε. Εν τω μεταξύ, για πάρα πολλά χρόνια έλεγα εγώ ότι ο μόνος άνθρωπος που θα μπορούσε να συγκατοικήσω είναι ο Αλέξανδρος. Ισχύει. Γιατί καλά είχαμε βέβαια και τότε στα νιάτα μας. Τι και είχαμε? Μια άλλη άνεση, ρε παιδί μου, μια χαλαρότητα. Βασικά νομίζαμε ότι η ενήλικη ζωή είναι το κάνω ένα γύρισμα. Και καθαρίζω το δωμάτιο. Ναι. Οπότε είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεννόηση στο καθάρισμα. Και αυτό με έκανε. Είναι βασικός παράγοντας συγκατοίκηση αυτό. Και το βλέπω τώρα. Και επειδή το συνεννοούμασταν πολύ καλά, με παρακινούσε ο Αλέξανδρος να με σπρώξει να κάνω κάποια πράγματα, ας πούμε, πιο όπως το λένε, πίστευα ότι θα έχουμε εξαιρετική συγκατοίκηση. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, δεν ξέρω αν εν τέλει αυτό ήταν αληθές. Εγώ θεωρώ, για να απαντήσω την υπόθεση, ότι πιστεύω θα μπορούσαμε. Σίγουρα δεν αρκεί μόνο αυτό, με τη λογική, σαν να λέμε ότι επειδή τα λέμε ωραία στον καφέ, μπορούμε να κάνουμε και βίντεο. Αυτό είναι η κορυφή του παγόβουνου. Αλλά θα πω εγώ τώρα, με την εμπειρία μου του ενός χρόνου συγκατοίκηση, ότι πιστεύω πως θα μπορούσα, τώρα που το έχω ήδη δει, να συγκατοικήσω με περισσότερους ανθρώπους από αυτούς που φανταζόμουν, άρα και με εσένα που φανταζόμουν, γιατί πιστεύω ότι όσο και ίδιος να νομίζεις ότι είσαι με κάποιον και ότι μπορείς να τα βρεις, δεν είσαι τόσο και καλείσαι στην πορεία να το βρεις. Άρα δεν είναι ότι επειδή, ας πούμε, κάνουμε βίντεο μαζί, κάνουμε παρέα, δουλεύουμε μαζί, άρα μπορούμε να συγκατοικήσουμε. Είναι ότι και με αυτόν που πιστεύεις ότι μπορεί να μην ταιριάζεις πολύ, μπορεί να υπάρχει τρόπος να συγκατοικήσετε. Ας πούμε, με τη Χαρά που έχουμε και την ίδια διαταραχή και παρεμφερή συμπτώματα στη διαταραχή μέσα, λέμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπορούσαμε να συγκατοικήσουμε. Θα πεθαίναμε. Ναι, ίσως για να πάρω αυτό και να το κάνω πιο γενικό, θεωρώ ότι πρέπει να είναι δύο άνθρωποι που να είναι αρκετά διαφορετικοί. Αλλά χωρίς να φτάνουν στο σημείο να είναι τόσο διαφορετικοί, ναι, να τσακωθούν. Ή να μην έχουν την ίδια διαταραχή, άμα πάμε, ναι, σε αυτό το παράδειγμα, ή να μην έχουν τις ίδιες δουλειές που βαριούνται να κάνουν, ξέρω εγώ, ή να μην έχουν τα ίδια ελαττώματα. Να έχουν διαφορετικά, για να μπορεί ο ένας να συμπληρώνει τον άλλον εκεί που δεν. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ στο σπίτι δεν θα μαγειρέψω πολύ συχνά. Του Πάνου του αρέσει πολύ. Ο Πάνος δεν θα σηκωθεί το πρωί να βάλει σκούπα. Θα βάλω εγώ. Κάπως έτσι. Αυτά είναι τα χρήσιμα. Εκεί έτσι πρέπει να τις κρίνεις. Γιατί εκεί έχεις απόλυτο δίκιο.
Κάποιος γράφει, ο Άλεξ έχει γράψει στίχους για τη Βύση που δεν επιχείρησε να τους τις δώσει ποτέ. Ψέματα. Δεν επιβεβαιώνω, αλλά να πω κάτι που το συζήτησα χτες, που ταιριάζει. Κάτι λέγαμε για τατουάζ, ρε παιδί μου, σε μια κουβέντα και λέω ότι έχω αποφασίσει να κάνω ένα βυσικό τατουάζ κάποια στιγμή. Δεν θέλω να κάνω ένα αυτό που το έχουν κάνει κάποιοι, που έχουν πάρει, ας πούμε, στην αρχή του Αλίτσα ψυχή του βίντεο κλιπ, που λέει Άννα κάποια λόγια και βγαίνουν με το γραφικό τη χαρακτήρα που το έχουν ξεπατικώσει αυτό και το έχουν κάνει. Θέλω μία μέρα, έτσι τώρα που γνωρίζομαι και με την Άννα, να τη πω να μου γράψει κάτι. Δεν εννοώ να μου σκαρώσει στίχου. Να μου γράψει κάτι σε χαρτί και αυτό θα το χτυπήσω τατού. Και αν δεν θέλει να μου γράψει τύπου ελεύθερη επιλογή, ό,τι θέλει, να σκεφτώ έναν στίχο που νιώθω ότι αυτό το στίχο τον θέλω πάνω μου και να τον κάνω με τα γράμματά τη. Αλλά ακόμα είμαι σε επεξεργασία γιατί νομίζω ότι αυτή η σκέψη θα μου πάρει κάποια χρόνια. Εγώ πάντω θα έκανα το εξώφυλλο από το τραύμα, ναι, σε one line με τα χρώματα από το εξώφυλλο στη θέση σου. Ευχαριστώ. 50 ευρώ. Όχι, 50 ευρώ με τη σχεδιάσει. 50 ευρώ για την ιδέα. Ναι, αλλά θα πληρώσω και για το σχέδιο. Άντε και λίγο που θα πληρώσω, του γνωστού έχει. Μ' αρέσει αυτή η ιδέα. Γράψε στα σχόλια ποια ιδέα σα αρέσει περισσότερο για τατού. Υποθέτω πω στο παρελθόν η Σιλένα έβγαζε έναν ανταγωνισμό στον Άλεξ και έχει και διπλανή ερώτηση που δεν είναι ακριβώ συνδυαστική, αλλά θα τη βάλω μαζί. Υποθέτω ότι είχατε μαλώσει και δεν το μάθαμε ποτέ. Απάντω για τον ανταγωνισμό. Νομίζω ότι συνεχίζει μετά από 6 χρόνια ο κόσμο να παρεξηγεί πάρα πολύ το είδο τη πλάκα που κάνουμε μεταξύ μα και που την έχουμε μειώσει κιόλα αρκετά γιατί είμαστε δύο γερόντια. Αν σκεφτείτε. Εδώ, αν μπορεί ο ψύχο να μα βάλει άσπρα μαλλιά. 22 χρονών, και τώρα πάμε 30. Ναι. Αυτό είναι κάτι που όλα αυτά τα χρόνια δεν έχω βρει κάποιο καλύτερο τρόπο να το εξηγήσω, ρε παιδί μου. Το ότι το χιούμορ που κάνουμε μεταξύ μα, που δεν το κάνουμε μόνο μεταξύ μα. Δηλαδή, αυτά που λέτε με το Βασιλείου είναι 20 φορέ χειρότερα. Ή που γενικά τέτοια χειρότερα μπορεί να λέμε και εμεί απλά δεν μπαίνουν σε βίντεο γιατί δεν μπορούν, ναι, να μπουν. Βέβαια, εγώ θέλω να πω για τον ανταγωνισμό ότι εγώ τον καταλαβαίνω όταν λέμε, ας πούμε, ότι ανταγωνίζομαι κάποιον, ότι θέλω εγώ να έχω περισσότερους followers στο προσωπικό μου προφίλ ή θέλω μία ιδέα ωραία να μην την πω γιατί είναι δική μου. Α, δεν το σκέφτηκα έτσι. Τον ανταγωνισμό, εσύ τώρα λες αυτό που πολλές φορές έχεις σχολιαστεί και στα σχόλια, ναι, για το αν με πειράζεις, αν μου τη λες, πώς μου τη λες, αν μου τη λες κτλ. Εγώ λέω ότι ο ανταγωνισμός για μένα είναι αυτό, ότι θέλω να βγω από πάνω, θέλω να έχω εγώ τις περισσότερες ατάκες στο βίντεο, θέλω να είμαι εγώ πιο ωραία εντυμένος. Το μοντάζ θέλω να σκόψω την ατάκα, την καλή. Αυτό είναι φρικτό. Ναι, και θέλω να πω λοιπόν γι' αυτό να απαντήσω ότι δεν θεωρώ ότι ποτέ δεν είχαμε ανταγωνισμό αφενός, γιατί είχαμε social γιατί πριν το κανάλι. Για... Ναι, αλλά είχαμε social πριν το κανάλι, αλλά όποια αναγνωρισμότητα και προβολή ήρθε παράλληλα. Οπότε δεν υπήρχε ότι κάποιο ήθελε να ξεπεράσει κάποιον άλλο, γιατί ουσιαστικά άμα ερχόταν όποια δημοφιλία έρχεται, είναι κοινό κέρδο. Τώρα, το άμα θα πάρει εσύ δύο δουλειές στο προσωπικό σου προφίλ, αν θα πάρω εγώ μία, δεν υπάρχει τέτοιο ανταγωνισμό. Αυτό που μπορεί να νομίζουν κάποιοι που το νόμιζαν παλιά, μπορεί να το έχουμε απαντήσει κιόλα. Ότι τα βίντεο, ας πούμε, που εγώ έκανα το πρώτο cut και μετά εσύ έκανε όλο το υπόλοιπο, ότι ξέρω εγώ, μπορεί να έκοβε και κάτι παραπάνω που το είχα αφήσει εγώ. Έκοβα πολλά άλλο, πράγματα. Δεν θα έμπαινα όμω εγώ στη διαδικασία να πω, α, μου έκοψε εκείνο το σημείο που λέω την καλή ατάκα. Δηλαδή, είχα κι εγώ ένα ότι κόβει ό,τι κρίνει και το εμπιστεύομαι. Άρα δεν μπορεί να σκεφτεί, ναι, και ότι, ναι, ανταγωνίζεσαι. Ναι, ναι. Αυτό δεν είναι ανταγωνισμό, αυτό είναι σου σκόβω το λάκκο. Εγώ έτσι τον καταλαβαίνω. Το οποίο έτσι όπω το περιγράφει κιόλα δεν είναι και χρήσιμο. Ή γιατί το ποιο θα ξεκινήσει να μιλάει σε ένα βίντεο, το ποιο θα μιλήσει περισσότερο, το ποιο θα πει το επιχείρημα το... από τι φωτογραφίε που μα στείλανε την καλύτερη, ποιο θα τη σχολιάσει. Θα μπορούσε κάποιο να έχει ανταγωνισμό. Τυχαία, για να μην μπαίνουμε σε αυτέ τι διαδικασίε. Αλλά άμα σου κόψω εσένα την καλή ατάκα, έχω κάνει κακό σε μένα γιατί έχω βγάλει πιο μέτριο βίντεο. Ναι, όχι, δεν υπάρχει ανταγωνισμό. Αλλά για το είχαμε μαλώσει και δεν το μάθανε ποτέ. Δεν έχουμε μαλώσει ποτέ τύπου σοβαρά ότι. Αντί καμία σου βρε μαλάκα. Δεν θα ξαναμιλήσουμε. Ναι, 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 ναι. Και επίση, επειδή μπορεί να μαλώσουμε τύπου κάτι εδώ στο μαγαζί, κάτι στη συνενέση κτλ. Όντω δεν το έχετε μάθει, γιατί τι, θα κάνουμε βίντεο μετά από 3 μέρες και θα πούμε εμεί προχτέ που συνεννόμασταν για αυτό το βίντεο μαλώσαμε. Δηλαδή, κάπω δεν είναι ότι έγινε ένα γεγονό χειροπιαστό που απλά δεν το αναφέραμε. Ποιο βγαίνει και λέει από όλου creators ότι σήμερα 3 λεπτά πριν έρθω μάλωσα. Ναι, 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 ναι. Εκτός, ναι, ναι, αν είναι ότι έχω νεύρα, είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος. Αλλά σαν ενημέρωση δεν το κάνει. Μα γιατί δεν χρειάζεται. Γιατί η διαφωνία που μπορεί να έχουμε στο δημιουργικό κομμάτι δεν αφορά την γενικότερη σχέση μας. Ασχέτως με το αν εγώ σε εκνευρίζω εκείνη την ώρα και εσύ με εκνευρίζεις. Μα και τη ώρα.
γενικότερη να φορούσε άμα το Μάιο του 2021 δεν μιλήσαμε μία εβδομάδα. Που είναι αφορά τη σχέση μας. Τι, θα πας μετά από 5 μέρες που θα κάνεις γύρισμα και θα πεις εμείς για μία εβδομάδα δεν μιλιόμασταν, αλλά τώρα μιλιόμαστε. Δηλαδή δεν υπάρχει, δεν το κάνει κανείς αυτό. Ναι. Εκτός αν ανέβαζες ένα story και με έβριζες και καταλάβαιναν κάποιοι ότι έχουμε μαλώσει. Ξέρω εγώ ότι μια μπηχτή κάτι. Αυτό το παίρνω λίγο και από την ανάποδη. Ναι, και πώς θα το μαθαίνανε ότι έχουμε μαλώσει. Νομίζω ότι αυτό γενικώς είναι κάτι, ρε παιδί μου, που έχει κυκλοφορήσει πολύ από πέρσι. Ίσως γιατί ήμασταν πάρα πολύ κουρασμένοι. Αυτό ισχύει. Αλλά και φέτος είμαστε ξεκούραστοι. Όχι ότι φέτος είμαστε ξεκούραστοι, αλλά ήρθαμε λίγο. Τουλάχιστον κάνουμε λίγο λιγότερο κόπο γιατί δεν μοντάρουμε. Μοντάζ, ναι, αλλά και είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πέρσι ήμασταν στα όρια μας με τα πράγματα που κάναμε. Και όταν η τριβή σου, ξέρω εγώ, με τον άλλο και όλες είναι πάνω σε αυτό συνέχεια, είσαι λίγο από, έχω πάλι γύρισμα. Ενώ φέτος, κάθεται λοιπόν το Γιάννης, γεια σου Γιάννη. Τώρα κάπως πιο. Για πάρα πολλούς λόγους, όχι μόνο που τα είχαμε φτύσει και με το μοντάζ και με τις δουλειές κτλ. Γιατί και τώρα φτισμένα τα έχουμε. Κάτσαμε και ένα μήνα, δύο παραπάνω σε σχέση με τις άλλες χρονιές. Πήρε το μοντάζ ο Γιάννης και αυτό ξαφνικά από εκεί που ήταν έχω γύρισμα και μετά έχω άλλες 10 ώρες δουλειά πάνω σε αυτό το βίντεο, είναι έχω γύρισμα. Και ξαφνικά είναι όλα πιο, είναι όλα καλύτερα. Πιο καλά. Θα πω και ένα τελευταίο γι' αυτό, ναι. Ότι κάπως όταν έχεις μάθει να τα κάνεις όλα μόνος σου, είναι πάρα πολύ δύσκολο να δώσεις αρμοδιότητες εντός εικόνα, ένα κομμάτι να το αφήσεις να φύγει από πάνω σου. Όχι γιατί δεν μπορούν οι άλλοι να το κάνουν, γιατί έτσι έμαθες. Ναι. Όσο μεγαλώνεις και κάνεις πιο πολλά πράγματα, βλέπεις ότι δεν είναι εφικτό να τα κάνεις όλα μόνος σου. Μόνοι μας γυρνάμε τα βίντεο, μόνοι μας μοντάρουμε, μόνοι μας φωτογραφιζόμαστε για τον μπορεί και όχι, μόνοι μας η Σιλένα μόνη της για το κανάλι της, ο καθένας μόνος του για τα προσωπικά του προφίλ, το content που βγάζουμε τους άλλους για την πλάκα μας, τα post μας στο TikTok, στο Instagram και αυτά. Όλα αυτά είναι μια πολύ μεγάλη δουλειά που μετά, ας πούμε, όταν εγώ ξεκίνησα να κάνω podcast, είπα ευτυχώς που θα ηχογραφώ και θα το αναλαμβάνει άλλος, γιατί δεν μπορείς να κάνεις και ένα ακόμα πράγμα και ένα ακόμα πράγμα και αντί να μειώνονται και να μείνεις και δημιουργικός και να έχεις και καλή διάθεση. Και να το κάνεις και συνέχεια, να έχεις κάθε εβδομάδα, κάθε δεύτερη, κάθε όποτε. Δεν γίνεται. Πρέπει να είσαι μηχανή. Και νομίζω ότι όποιος κάνει, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που πραγματικά για 6 χρόνια το κάνει 6 χρόνια non-stop μόνος του, του βγάζω το καπέλο. Οι περισσότεροι creators που ξέρουμε έχουν κάποια βοήθεια ή είναι μόνο αυτή η κύρια δουλειά τους. Δηλαδή δεν κάνουν και κάτι άλλο για να μπορούν να προλαβαίνουν να ασχοληθούν κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε διαφορετική εβδομάδα που βγάζουν κάποιοι. Είναι τρελό. Επόμενο στόχο είναι να μην φέρνω. Εγώ, είμαστε εμείς τα γυρίσματα. Να μην φέρνω εγώ τον εξοπλισμό όλο που τον κουβαλάω σαν τη γαϊδάρα μετά από αυτά τα κολόφωτα και να μην στείνω και να έρχεται κάποιος να μου βάζει το μικρόφωνο. Μια και είναι και λίγο σχετικό, πιστεύω ότι πλέον βρίσκεστε μόνο στα βίντεο. Βρισκόμαστε κυρίως στα βίντεο και στο μαγαζί. Γιατί το βίντεο είναι μια φορά τη βδομάδα, ενώ το μαγαζί δεν είναι, είναι παραπάνω. Ναι, γιατί δεν ξέρω πώς να εξηγήσω το προφανές. Ίσως επειδή κάνουμε αυτή τη δουλειά και δουλεύουμε μαζί σε δύο πράγματα για πάρα πολλά χρόνια, κάποια στιγμή. Το είχαμε ξαναπεί. Ναι, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Απλά πες το άμα θες για να συμπληρώσω. Κάποια στιγμή θες να πεις στον άλλο, δεν θέλω να σε βλέπω άλλο, I συχτήρ. Γιατί δεν ξέρω, νομίζω ότι και τον έρωτα της ζωής μου, 24/7 δεν θα μπορούσα να τον βλέπω. Ναι, εγώ θα πω όμως και το άλλο, ότι υπάρχουν πράγματα που μπορεί να κάνουμε μαζί που δεν θα φανούν. Α, δηλαδή, ναι. Χθες ξέρω εγώ είχες γύρισμα. Αν δεν είχες γύρισμα, μπορεί να έχεις έρθει στο live της Χρυσίδας. Το οποίο live της Χρυσίδας. Δεν θα πάω πει, γιατί είναι γκαντέμο. Στο οποίο live της Χρυσίδας θα πήγα κι εγώ. Οπότε θα βρισκόμασταν εκεί. Και μπορεί να μην κάναμε story μαζί. Μετά έχουμε πάει μαζί στο πάρτι της Ολλανδέζας. Δεν βγάλαμε story μαζί, αλλά είμαστε στον ίδιο χώρο, στην ίδια αυτό, παρέα. Γενικώς μετά, μπορεί αυτό, το... που είπαμε με την Κλέρι να έρθετε στο σπίτι μου. Μπορεί να μην κάνουμε story, αλλά να έρθετε στο σπίτι μου, να ράξουμε, να το ένα, να το άλλο. Δηλαδή είναι και πράγματα που δεν φαίνονται. Και επίσης για μένα, που εγώ δεν έχω την ανάγκη να πω δεν μπορώ άλλο να μη σε βλέπω, και σένα γενικά. Σαν άνθρωπος δεν μπουχτίζω πολύ εύκολα. Από ένα σημείο και μετά είναι και σαν να γίνεται από μόνο του το άμα σε βλέπω 2-3 φορές τη βδομάδα. Σε έχω δει. Όταν θα κανονίσω τον καφέ μου ή το ποτό μου, δεν θα είσαι ο πρώτος που θα πω, γιατί τις έχω ήδη δει. Ενώ ας πούμε υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που μπορεί την ίδια εβδομάδα να μην τους έχω δει καθόλου και κάπως πρέπει να τους δω. Ναι. Είναι και λίγο πρακτικό. Θέλω κάπως να γίνει λίγο πιο κατανοητό αυτό, γιατί με κουράζει το drama for no reason. Εγώ θεωρώ ότι απλά μετά από τόσα χρόνια είναι κάποια σχόλια, δηλαδή τύπου. Το είχατε μαλώσει και δεν το μάθαμε ποτέ, το ακούω. Κάπως απομακρυνθήκατε αρκετά πέρσι τέτοια εποχή σε βαθμό που δεν είχατε ξανά απομακρυνθεί ποτέ. Πάλι το ακούω. Το ακούω ενώ σαν τρόπο διατύπωση, ακόμα όχι, και να μην το πιστεύω. Ναι.
Ενώ το δεν πολύ κάνετε πια παρέα, μόνο επαγγελματική είναι η σχέση σας. Το παίζετε φίλοι για το κανάλι, αλλά πλέον δεν κάνετε παρέα. Μπορείς να πεις το ίδιο πράγμα με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ναι. Και στο ένα, όντως μπορεί να ρωτάς ή να εκφράζεις μια ανησυχία σου, ας πούμε, αν όντως έχεις τέτοια ανησυχία τόσο πολύ και έγεσαι. Και στο άλλο να είσαι ότι εγώ το ξέρω ότι δεν μας το λέτε, αλλά σχαίνεται ο ένας τον άλλον και σκάβετε το λόγο ένα στο άλλο και βρίσκεστε τα βίντεο και μόλις κλείσει κάμερα είστε αντιγιο τώρα. Υπόθεση, είστε πολύ καλά στα αισθηματικά σας και στην ψυχολογία σας τον τελευταίο καιρό. Εγώ είμαι πολύ καλά στα αισθηματικά μου. Και εγώ είμαι. Στην ψυχολογία μου δεν είμαι πολύ καλά, αλλά όχι ούτε επειδή εγώ δεν είμαι. Είδες πρέπει να ταιριάζουμε. Αλλά όχι επειδή εγώ γενικώς δεν είμαι καλά, όπως μπορεί να συνέβαινε προηγούμενα χρόνια. Οι λόγοι που δεν είμαι καλά είναι πολύ ξεκάθαροι και είναι το κολόσπιτο που μου έχει φάει τη ζωή. Εγώ θα πω, αν έκανα ένα βήμα πίσω και έβλεπα σαν τρίτος, θεωρώ ότι όντως και από τα social και από το κανάλι εδώ και τα λοιπά μπορεί να καταλάβει κανείς ότι είμαστε πολύ καλά. Είδες ότι είμαστε καλά στα αισθηματικά μας, γιατί τα πολλά χρόνια του καναλιού ήμασταν όχι στο μηδέν ακριβώς, αλλά δεν υπήρχε και κάτι πάρα πολύ καλό, ρε παιδί μου. Ναι, εγώ δεν είχα ποτέ σχεδόν κάποιο φλερτ, και να είχα ήταν λίγο αδικοχαμένο, και τώρα έχω μια σχέση κτλ. Και νομίζω ότι αυτό, ακόμα και όλα τα άλλα να μην είναι πάρα πολύ καλά, βάζει λίγο μια κάποια βάση, αλλάζει λίγο το μείγμα, το συνολικό, και μπορεί να φαίνεσαι λίγο πιο χαρούμενος, λίγο πιο ευδιάθετος, λίγο πιο αυτό. Λίγο πιο ήρεμος, νομίζω. Δηλαδή, φαίνεσαι. Εγώ θεωρώ ότι παλιά στα βίντεο είχαμε πολύ γκομενικό καηλέ, και τώρα δεν τον έχουμε γιατί είμαστε λίγο τακτοποιημένοι. Αυτό μπορεί να έβγαινε όμως ότι και καλά. Γιατί αποκατασταθήκαμε. Ναι, μπορεί να έβγαινε ότι δεν έχουν γκόμενο και ψάχνουν και είναι όλη μέρα στην γκρίνια. Όχι, μπορεί απλά, να ίσχυε. Απλά σε απασχολεί εκείνη ναι. τη στιγμή, ρε φίλε. Άμα δεν σε απασχολεί, μπορεί να φαίνεσαι πιο. Τώρα με απασχολεί το πλακάκι του μπάνιου μου. Choices. Προτεραιότητες. Να πω κάτι. Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο, γιατί με το τότε που με απασχολούσαν τα γκομενικά περισσότερο, είχε και λίγο το δράμα το ωραίο. Ναι, τώρα τι δράμα, ότι δεν υπάρχει το πλακάκι. Τώρα το πλακάκι απλά μου σπάει, απλά με στεναχωρεί. Να μην σχολιάσω το υποθέτω ότι οι γραφικοί σας χαρακτήρες μοιάζουν μεταξύ τους. Ναι, είναι τέλειο. Είναι η μέρα με τη νύχτα. Να πάμε σε γραφολόγο. Ναι, πάρα πολύ, το έχω ξαναπεί. Ναι. Και να το κάνουμε και βίντεο. Αν ξέρετε κάποιο γραφολόγο που θα προτίθετο να εμφανιστεί σε βίντεο και να μας αναλύσει πράγματα πάνω στο γραφικό μας χαρακτήρα, γράψτε από κάτω γιατί τον θέλουμε. Αυτό απλά με έκανε να γελάσω. Υποθέτω ότι ο Άλεξ είναι το βράδυ πριν το ρεπό και η Σιλένα το απόγευμα μετά το τέλος εξεταστική. Εννοείσαι μου. Αυτό θα πω ότι γενικά ισχύει, γιατί έχει ωραία αλληγορία. Ναι. Αλλά εντάξει, να σου πω κάτι. Πάρα πολλές φορές νομίζω ότι βλέπουν κάποιοι εμένα και νομίζουν ότι από το πρωί που ξυπνάω είμαι έτσι. Ναι. Ή ότι πάντα είμαι έτσι. Ενώ πραγματικά και δεν είμαι, όπως δεν είμαστε όλοι ένα. Και υπάρχουν φορές που δεν με αναγνωρίζω. Δηλαδή που νιώθω εγώ το βράδυ μετά από εξεταστική. Και μεταξύ μας τα λέμε αυτά συνέχεια, ρε παιδί μου, αυτά τα traits. Τα χτυπάμε λίγο ένα στον άλλον. Και τα παιδιά το έχουν κάνει ίσως λίγο πιο. Βύση Πασχαλίδης. Ναι, που κάποιος το ακούω. Έγραψε. Υποθέτω ότι η Σιλένα φοράει τεράστιο, συγκεκριμένα τεράστιο νούμερο παπούτσια. Δεν ξέρω τι θα πει τεράστιο και για ποιο λόγο το λέμε με τρόπο που με έκανε να νιώσω άσχημα, γιατί ένιωσα λίγο με αυτόν τον θα τρόπο σου που πω, το είπε. Νομίζω ότι εννοεί ότι σε όλα τα βίντεο που φαίνονται τα παπούτσια σου, συνήθως φοράς πιο χοντροκομμένα παπούτσια και δεν φοράς, ας πούμε, το βανσάκι, το λεπτεπίλεπτο. Δηλαδή μπορεί από αυτό είναι και. Είναι το λεπτό. Μου, ναι. Όταν φοράς με τα άρβυλα, μπορεί εγώ με το 43 να κάθομαι δίπλα και να φαίνεται μικρό το παπούτσι. Φοράω μου. 40 μισό και είμαι με σχεδόν ένα 80. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερα. Τα πόδια σου είναι μεγάλα, αλλά δεν είναι πλατιποδία. Είναι μεγάλα. Είναι μακριά. Μακριά. Είναι για γυναικείο πόδι, είναι μεγάλα. Δεν θα γινόταν να είμαι το ύψος που έχω με μικρότερο πόδι, θα έπεφτα. Αυτό ισχύει. Κάποιος έγραψε ο Άλεξ είναι καπιτάλας βαθιά μέσα στην καρδιά του. Και ήθελα πριν απαντήσεις να απαντήσω ότι ο Άλεξ είναι καπιτάλας έξω από την καρδιά του. Δεν νομίζω ότι το κρύβει. Ναι, θα σου πω. Δεν νομίζω ότι το κρύβω, βέβαια, το καπιτάλας. Εντάξει, ναι. Βλέπω κιόλας και τα emoji ότι είναι χαχά και το ένα είναι γλωσσίτσα με λεφτά και το άλλο είναι καρδούλες. Οπότε ναι, δεν θα το πάρω και προσωπικά. Όχι ότι θα το έπαιρνα, ενώ το point είναι καλοπροαίρετο. Ότι δεν είσαι σαν την Κλέρι, έχω 4 ρούχα κτλ. Ναι, όχι, νομίζω ότι και τις αγορές μου τις κάνω και τα υλικά αγαθά τα εκτιμώ. Το κινητό μου είναι Apple και τα ρούχα που ψωνίζω είναι χύψη ωμέγα, δεν το κρύβω. Αλλά νομίζω ότι δεν έχω την προδιάθεση ότι αν δεν είναι ακριβό δεν το θέλω ή αν όχι, δεν είναι μάρκα. Δεν το έχεις. Δηλαδή,
Αυτή τη στιγμή είμαι ντυμένος από πάνω μέχρι κάτω πλην παπουτσιού με Ζάρα. Όχι ότι το Ζάρα δεν είναι καπιταλιστικό, αλλά θέλω να πω ότι δεν έχω το να είναι μάρκα, να είναι ακριβό, να είναι φετζίδικο. Είναι να μ' αρέσει. Εννοείται ότι το εκτιμώ και θα το χαρώ. Δηλαδή τις προάλλες με κοροϊδεύαν γιατί πήρα ένα πολύ. Ένα ακριβό κερί. Αυτό το πράγμα. Και με κοροϊδεύαν και είμαι σπασί, παιδιά. Αυτό το κερί μου έδωσε μια πάρα πολύ μεγάλη χαρά εμένα. Και μετά με κοροϊδεύαν γιατί δεν το έχω κάψει ακόμα και δεν σκοπεύω. Αλλά θεωρώ ότι καπιτάλα από καπιτάλα διαφέρει. Δεν με νοιάζει να πλουτίσω εγώ και να φτωχύνουν οι δίπλα μου. Όχι, όχι. Να αγοράσω. Δεν έχω στόχο να αγοράσω μία κούρσα κάμπριο. Ναι. Εγώ, α πούμε, αν είχα λεφτά, δεν θα έπαιρνα φετζίδικο αμάξι. Όχι ότι γιατί εγώ είμαι καλύτερη. Δεν με αφορά το αμάξι. Θα έπαιρνα κάτι άλλο. Ναι. Κάποιο μπορεί να θεωρεί ότι εγώ είμαι καπιτάλα γιατί μπορεί να παίρνω 200 ευρώ ρούχα το μήνα. Ενώ εσύ που μπορεί να παίρνει 200 ευρώ βινίλια, δίσκου βινίλιο, δεν θεωρείσαι καταναλωτική. Δεν λέω ότι το ένα είναι και το άλλο δεν είναι. Τούμπα, και εγώ γαμισέτε. Ότι πολλές φορές ρε παιδί μου βλέπουμε κάποιον και λέμε αχ αυτός είναι καπιτάλας, αλλά δεν σκεφτόμαστε εγώ που το παρακάνω στα έξοδα. Λοιπόν παιδιά, εντάξει, να, αυτό ας πούμε, ενώ δεν το παρεξηγώ γιατί είναι γραμμένο πολύ τύπου αυτό, πιστεύω αυτό. Θα το διαβάσω, λέει ότι εδώ, μια κοπέλα λέει ότι πιστεύω, υποθέτω ότι ο Άλεξ δεν πολύ συμπαθεί το Στέλιο. Και γελάω γιατί τον έχω δει στη ζωή μου in person 5 φορές max, εκ των οποίων τη μία ήρθε εδώ να κάνουμε βίντεο. Άρα, πώς να σου πω, η μόνη περίπτωση να μην τον συμπαθούσα είναι ή να κακοποιούσε ζωάκια, να έκανε κάτι πολύ κακό κτλ. Που θα το ήξερα χωρίς να τον ξέρω. Αλλά μπορεί να μην τον συμπαθούσε από την ενέργεια. Θα σου πω, ή να μου είχε, να είχα κάποιο feedback από σένα, το οποίο θα με προδιέθετε αρνητικά. Γενικά, εγώ σαν άνθρωπος δεν είμαι, αν δεν ξέρω κάποιον να λέω, τον σχαίνομαι. Ναι. Κάτι, ναι. Κάποιο κλικ πρέπει να μου κάνει σοβαρό, ούτε καν να το ψυχανεμίζομαι, να το έχω δει. Και πέρα από αυτό. Είστε και πολύ διαφορετικοί άνθρωποι, νομίζω ότι δεν θα μπορούσατε να. Όχι επειδή. Το δεν τον πολύ συμπαθεί. Δηλαδή, πώς σου πω, αν ρωτούσα την μια κοπέλα και ποιον πιστεύεις ότι συμπαθώ. Ναι. Μπορεί ναι. να μου έλεγε, πιστεύω ότι συμπαθείς την Κορίνα, την Κλέρι. Και θα σκεφτόμουν εγώ, α, πιστεύεις ότι συμπαθώ γιατί απλά μπορεί να είμαστε με τη Γιούλη, τον ένα τον άλλον, αγάπη μου, λατρεία μου, που δεν είμαι σχεδόν με κανέναν έτσι. Αλλά να είμαστε πιο εκδηλωτικοί. Δηλαδή, πρέπει να μπει ο Στέλιος μέσα εδώ και να τον πάρω πενταπλή αγκαλιά για να τον συμπαθώ. Και αν είμαι για, τι κάνετε, ή ξέρω εγώ να του κάνω μια πλάκα, α, δεν τον συμπαθώ πολύ. Ποιο είναι το κριτήριο. Εγώ πάντως τον βλέπω, του λέω. Που είσαι ρε Καριόλη. Ναι. Όχι, δεν ισχύει αυτή η υπόθεση. Νομίζω ότι και ο Στέλιος μπορεί να του περνάω αδιάφορος. Με την καλή έννοια ότι ούτε ζεστό ούτε κρύο. Αυτό δεν είναι κακό όμως. Αν με ρωτάτε τη γνώμη μου, εγώ που δεν τα έχω ζητήσει με κανένα από τους δύο, έτσι μόνο μου τα λέω και εγώ υποθέσεις κάνω. Μόνο μου τα λέω, μόνο μου τα ακούω. Εντελώς. Πιστεύω ότι είναι τόσο σε άλλους πλανήτες που είναι κόσμοι. Λίγο αδιάφοροι ο ένας για την παρουσία του άλλου στον πλανήτη, αλλά όχι με κακό τρόπο. Ξέρεις, όχι με αρνητικό πρόσωπο, τύπου δεν με νοιάζει. Τι είδες. Έκανε ένα refresh, παιδί μου, να δω κανένα τελευταίο. Κι άλλα. Και κάποιος με σε προηγούμενο θέμα έγραψε. Υποθέτω ότι έχετε τσακωθεί με τη σχέση σας επειδή ζήλευαν την οικειότητα που έχετε. Όχι. Ούτε καν. Θα το διαψεύσω και αυτό. Κάτι το οποίο θέλω πάρα πολύ να το απαντήσω γιατί με αφορά. Νομίζει ότι έχουμε ψιλοβαρεθεί να κάνουμε βίντεο στο YouTube. Θέλω να απαντήσω σοβαρά. Καλά, εννοείται ότι όχι, γιατί αν βαριόμασταν απλά δεν θα το κάναμε. Δηλαδή δεν είναι εκατομμύρια τα ευρώ που βγαίνουν το μήνα για να κάνεις κάτι που βαριέσαι. Ένα αυτό. Αν ότι το κίνητρο θα ήταν τα χρήματα. Τα χρήματα είναι χρήματα, αλλά δεν είναι ότι φτωχαίνεις ξαφνικά άμα δεν κάνεις τουλάχιστον στα δικά μας δεδομένα. Δεν ξέρω ο Τζέφρι Στάρ τι έχει να πει. Και η Νίκη Tutorials. Αυτό. Θεωρώ ότι είναι πολύ άδικο αυτό σαν υπόθεση. Όχι για μας γενικά. Γιατί μπορεί να βλέπεις κάποιον και να νομίζεις ότι βαριέται. Και να βαριέται όντως, οκ. Μπορεί να βλέπεις κάποιον που να νομίζει ότι βαριέται και να μην μπορείς να καταλάβεις τη δυσκολία που έχει το από πίσω και να μεταφράζεις την κούραση που έχει σε βαρεμάρα. Γιατί για μένα είναι άλλο η κούραση, άλλο η βαρεμάρα. Δηλαδή, εγώ δεν βαριέμαι ούτε να ετοιμαστώ να έρθω εδώ, ούτε να μιλήσω εδώ, ούτε να. Όχι, δεν είναι να ασχοληθώ, ούτε να χαιρετήσω κόσμο, ούτε οτιδήποτε. Αλλά ναι, 6 χρόνια κάθε εβδομάδα, δηλαδή τις προάλλες κάτι έλεγα και έλεγα ότι κάθε Σάββατο, όπου και να είμαι, είτε πριν βγω, είτε αφού βγω, θα κάτσω να ετοιμάσω το βίντεο. Και κάπως το πήρε στην πλάκα αυτό που το έπαιρνε, το πήρε πολύ χαλαρά και του λέω όχι, κάθε Σάββατο τα τελευταία 6 χρόνια, εκτός Αυγούστου ή Σεπτεμβρίου, είτε είμαστε μαζί.
μαζί ταξίδι, είτε είμαστε χώρια ταξίδι, είτε είναι ο ένας ταξίδι, είτε είναι απόκριες, Χριστούγεννα, Πάσχα, γιορτές, γενέθλια. Δηλαδή, πέρυσι τα γενέθλιά μου όλο το απόγευμα έκανα μοντάζ. Οπότε θέλω να πω με αυτό ότι κάπως να μην μπερδεύουμε λίγο την κούραση και τους κύκλους που κάνει το κάθε πράγμα με τη βαρεμάρα. Συν του ότι το γεγονός ότι δώσαμε στο γέννητο μοντάζ μας έλυσε τα χέρια πάρα πολύ, αλλά ταυτόχρονα αυτό δεν σταμάτησε άλλες δουλειές που συμβαίνουν στο κανάλι. Δηλαδή. Π.χ. λέει ο Αλέξανδρος ότι εγώ κάθε Σάββατο κάθομαι αυτό να φτιάξω τις πληροφορίες του βίντεο. Εγώ από την άλλη θα πάρω να συνεννοηθώ μαζί σου για τον τίτλο. Να του πω τι αλλαγές πρέπει να γίνουν, να τσεκάρω ότι όλα είναι ok, τι λάθη, τι πρέπει να κάνουμε εδώ. Υπάρχουν διάφορα τέτοια πράγματα και νομίζω ότι αν το μοναδικό πράγμα που κάναμε επαγγελματικά ήταν το καροτάρτ, θα ήμασταν με πολύ περισσότερη ενέργεια σε όλο αυτό από ότι τώρα που κάνουμε το καροτάρτ, το μπορεί και όχι, το podcast, το Σιλένα Τριβιζά, το κόκο, το δεν ξέρω και εγώ τι. Και ξαφνικά ρε παιδί μου, είσαι και 29. Έχεις και ζωή. Ακραίο. Άκου τώρα. Και λίγο δεν είναι ρε παιδί μου τόσο ανέμελο. Θα προσθέσω σε αυτό και θα το τουμπάρω ότι κάποιος που θα πει για κάποιον ότι. Δεν λέω τώρα για μας, γιατί εγώ δεν το παίρνω προσωπικά. Κάποιος που θα πει για κάποιον, ο He Creator έχει βαρεθεί, που μπορεί και να ισχύει. Ναι, ναι, ναι. Θα του πρότεινα να δοκιμάσει για ένα μήνα να κάνει αυτό που ήδη κάνει, συν ένα κανάλι ή συν το TikTok που κάνει ο άλλος, συν το. Γιατί ακόμα και το πιο απλό που λες ένα βίντεο μισό λεπτό στο TikTok μπορεί να είναι μία ώρα δουλειά. Μισή, 40 λεπτά. Ας τα συνδυάσει με κάτι άλλο που ήδη κάνει και να έρθει να μου πει μετά άμα το βαριέμαι ή άμα είναι κουραστικό ή όχι. Γενικά για όλα τα επαγγέλματα ισχύει αυτό. Ναι. Έχω βαρεθεί να βάφομαι για το κανάλι. Ότι χρειάζομαι μία ώρα να ετοιμαστώ, να ντυθώ για να έρθω για γύρισμα. Το ακούω. Καλά, τώρα κάποιος έγραψε ο Άλεξ δεν έχει μεθύσει ποτέ σε σημείο πέραν του να κάνει κεφάλι. Έχω δύο μέτρητες φορές σκουπίδι. Δηλαδή πρέπει να απλά δεν είναι με το δεύτερο ποτό. Δεν με ξέρετε καθόλου. Μπορεί να είναι με το έβδομο, αλλά όχι. Σκουπίδι. Πίνω. Έχω γίνει αρκετές φορές σκουπίδι, όχι την πλειοψηφία των φορών που βγαίνω. Ναι. Έχω γίνει όμως αρκετές στο ενεργητικό μου. Αλλά γενικά είμαι από αυτούς που θα πιει η Σιλένα ένα ποτό, δύο, εγώ θα πιω έξι. Ο Άλεξ δεν πάει στη Σιλένα γιατί ξέρει ότι πάντα θα είναι αχούρη. Γενικά όχι μόνο τώρα. Και την πεντεξή ο Αλέξανδρος ερχόταν σπίτι μου σε καθημερινή βάση μια περίοδο. Γενικά έχω προλάβει σε σχέση μέχρι την ανακαίνιση την πιο αχούρη βερσιόν του δωματίου σου και ερχόμουν κάθε μέρα για 10 ώρες, για 15, για να με πάρει ύπνο στο κρεβάτι, για να φάω, για να μαγειρέψουμε, για να μπούμε στην πανιέρα να κάνουμε bath bombs, για να. Τα πάντα. Οπότε όχι, ούτε αυτό ισχύει. Καλά, δεν θα πω το Άλεξ είναι σε σχέση με το παιδί που βάφει τα μαλλιά του ροζ. Γιατί να μην το πει, δεν είναι όμως σε σχέση με τον πάνω. Ναι, δεν είναι. Που είναι το παιδί που βάφει τα μαλλιά του ροζ, δεν έχει καν όνομα. Άλεξ, party animal μέχρι θανάτου, η Λένα, αν μπορούσε να ζει πάντα από κάτω μια κουβέρτα, θα το έκανε. Νιώθω την ανάγκη να διευκρινίσω κάτι επί τη ευκαιρία που το συζήτησα και με την Δανάη χθες. Μας κάνεις να δεις spoiler. Ναι. Οκ, για πες μας, το είπατε στο βίντεο που δεν έχει ανέβει. Καλά, εσύ είσαι party animal, αλλά. Υπάρχουν και πιο μεγάλα. Υπάρχουν και πιο μεγάλα, αλλά είσαι άνθρωπος που του αρέσει πολύ το έξω. Είμαι γυναίκα του κλαδιού και δεν υπολογίζω. Ακριβώς αυτό. Πολλοί παρεξηγούν το ότι για πάρα πολλά χρόνια τα περισσότερα που δυσκολεύομαι με την ψυχική μου υγεία είναι αυτά που έχουμε το κανάλι. Χωρίς αυτά να συνδέονται. Πολλά πράγματα δεν μπορώ να τα κάνω λόγω της ψυχικής μου υγείας, ενώ θέλω πολύ να τα κάνω. Γιατί εσύ που με θυμάσαι και από πιο παλιά. Από παιδούλα, βέβαια. Από παιδούλα. Και έβγαινα και πίνα και μέθαγα και χόρευα. Και σε 2-3 μαγαζιά θα πηγαίναμε το ίδιο βράδυ. Και Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, σερή πάλι θα βγαίναμε κτλ. Είναι κάποια πράγματα που έχω αναγκαστεί να τα προσαρμόσω διαφορετικά στη ζωή μου λόγω της τωρινής κατάστασης της ψυχικής μου υγείας που με δυσκολεύει σε κάποια πράγματα ανά καιρούς. Ή και αν δεν είναι η ψυχική υγεία κάποιου, είναι ότι κι εγώ από τα 20 μέχρι τα 25 ναι, μου έβγαινα το τετραπλάσιο από αυτό που βγαίνω σήμερα ή και τώρα που βγαίνω πολύ για κάποιους. Ναι. Μπορεί σε 2 χρόνια να βγαίνω τις μισές φορές. Άρα και πάλι το ότι κάποτε ήμουν party animal ή κάποτε ήμουν μέσα στο σπίτι κάτω από την κουβέρτα δεν σημαίνει ότι θα είμαι και για πάντα. Ναι. Τύπου αλλάζουν κι αυτά. Ναι. Και χωρίς την ψυχική και το υγεία κομμάτι να μπαίνει μέσα. Και τη δουλειά και τη κούραση παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Το οικονομικό, λες, το σπίτι, το ένα, τώρα. Το άλλο. Εγώ νομίζω ότι επίσης το χειμώνα θα πρέπει να πέφτω σε χειμερή ανάρκη, διότι δεν θέλω να βγαίνω από το σπίτι και με αυτό το κρύο. Ξυπνάμε πάλι από Μάη μήνα ή από Απρίλη.
εντάξει, μου αρέσει. Από Απρίλιο, από Απρίλιο. Να προλαβαίνει και Πάσχα. Ναι, σημαντικό. Και πότε να πέφτει η χειμεριανάρκη. Να πέφτω το Νοέμβρη. Νοέμβρη. Θα χάνει Χριστούγεννα όμω. Ξυπνήστε με κι εσεί μια εβδομαδούλα. Θα το κάνουμε. Αλέρε τουρ τύπου. Ο χειμώνα αξίζει μόνο εάν είσαι πλούσιο και τον περνά σε ένα σαλέ στο έλετο ριζόρτ με γκόμενο και. Όχι, με τον Στέφανο, όχι, αλλά ναι, με γκόμενο και χιόνια και ξύλινο σπιτάκι. Άμα είσαι βιοπαλαιστή, είναι για τον Μπούτσα. Άμα έχει παγωμένο σαλόνι, θες να πέσει με μια ανάρτηση. Τελεία. Με τούτα και με εκείνα, αυτό ήταν το βίντεό μας. Κάντε ένα like σε αυτό το βίντεο, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για όλα τα βίντεο που θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν σε αυτό το κανάλι όσο εσείς τα υποθέτετε και εμείς τα απαντάμε. Να βάζουμε κάποια πράγματα στη θέση του. Έτσι, δηλαδή. Βεβαίως. Αν και δεν είπανε πολύ φοβερά πράγματα, στο παρελθόν έχουν πει χειρότερα. Ισχύει, ισχύει. Οπότε κάτι έχουμε κάνει καλά. Κάτω στο κουτάκι πληροφορίων θα βρείτε τα social media μας για να μας ακολουθήσετε σε αυτά και φυσικά μην ξεχάσετε να μας γράψετε στα σχόλια. Εγώ θα έλεγα να μας γράψουν έξτρα υποθέσεις για μας, γιατί μπορεί να κάνουμε ένα part 2 άμα θέλουμε ή να το απαντήσουμε και από κάτω. Να γιατί θα έχει και σουσού, θα έχει λίγο πλάκα. Και θα γράφουμε και ποιος απαντάει. Ναι. Για να δείτε τι συμβαίνει. Άντε, γεια!